Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και βρίσκεστε στο κανάλι του Culture Magazine, το Cult Mags Video, ένα κανάλι που σχετίζεται με τον πολιτισμό και μόνο. Σήμερα το θέμα μας σχετίζεται με τη βυζαντινή τέχνη, τη βυζαντινή αγιογραφία. Θα δούμε ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τη βυζαντινή αγιογραφία και ποιοι είναι οι εικονογραφικοί κύκλοι μέσα σε ένα ναό και ποια θέση κατέχουν. Μετά τον 9ο αιώνα, η αγιογραφική τέχνη στην Ανατολή διαφοροποιείται, φίλοι μου. Ο τεχνίτης μπορεί να διαλέξει μόνο το ζωγραφικό τρόπο με τον οποίο θα απεικονίσει τις εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων, χρησιμοποιώντας το ζωγραφικό σύστημα της ελληνιστικής ζωγραφικής από τον 3ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ. που χαρακτηρίζεται από απουσία βάθους, ανάστροφη προοπτική και άλλα, επαναλαμβάνει ορισμένα βασικά μόνο χαρακτηριστικά. Οι τεχνίτες επιδιώκουν να δείξουν ότι τα εικονιζόμενα πρόσωπα δεν υπάρχουν αυτόνομα ακόμα, αλλά αναφέρονται στον πιστό θεατή που είναι ο ίδιος το κέντρο του έργου τέχνης. Ο λόγος δηλαδή της ύπαρξης των εικόνων στην εκκλησία είναι να αναζητήσει ο πιστός προσωπική σχέση με τους Αγίους και τελικά με το Θεό και όχι να καθυλωθεί από θαυμασμό για το έργο τέχνης που βλέπει. Τέλος, η βυζαντινή εικόνα παριστάνει με σύμβολα τον κόσμο των αισθήσεων, απελευθερωμένο όμως από την αμαρτία. Τώρα, όσον αφορά τους εικονογραφικούς κύκλους που προανέφερα, οι εικόνες ενός ναού χωρίζονται σε εικονογραφικές ομάδες ανάλογα με τη σημασία, το θέμα και τη θέση τους μέσα στο ναό. Έτσι, οι εικόνες που βλέπουμε στην είσοδο, στον τρούλο και στην κόγχη του ιερού βήματος ενός ναού αποτελούν το δογματικό κύκλο που μας διδάσκει αλήθειες της χριστιανικής πίστης, στο νάρθηκα μέσω του οποίου μπαίνουμε στον κυρίως ναό υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος κρατά ανοιχτό Ευαγγέλιο και μας ευλογεί. Στον τρούλο κυριαρχεί πάντα ο Παντοκράτορας, ο Χριστός. Γύρω από τον Παντοκράτορα υπάρχουν προφήτες και άγγελοι ή η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Στα σφαιρικά τρίγωνα που στηρίζουν το θόλο εικονίζονται οι Ευαγγελιστές. Στην κόγχη του ιερού που ενώνει την οροφή με το δάπεδο εικονίζεται η Θεοτόκος γιατί ένωσε τον ουρανό με τη γη. Στο λειτουργικό τώρα κύκλο, στον οποίο εντάσσονται οι εικόνες του ιερού βήματος, αυτές περιλαμβάνουν την παράσταση της κοινωνίας των Αποστόλων. Πιο κάτω εικονίζονται οι ιεράρχες και οι διάκονοι, όπως ο Στέφανος. Στην πρόθεση εικονίζεται ο Χριστός Πάσχων. Στο δεξί μέρος του ιερού εικονίζονται άγγελοι, προφήτες, παραστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη και από τις εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάσταση. Και τέλος έχουμε τον ιστορικό ή εορταστικό κύκλο που βρίσκεται στις καμάρες, στους πλάγιους τοίχους και στον Άρθικα.
Τα θέματα τους είναι 12 συνήθως σκηνές από τη γέννηση μέχρι την ανάληψη του Χριστού και εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας. Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Είμαι η Βάσο Παπά, θα χαρώ να εγγραφείς στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις προκειμένου να σου έρχεται μήνυμα και να γνωρίζεις πότε θα ανέβει το επόμενο βίντεο.